πατέρες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε απόψε εδώ σε ένα ξεχωριστό χώρο, όπως είναι ο πολιτιστικός χώρος Λατόφ της Κριτζάς, που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την παράδοση, την ιστορία του τόπου. Και είναι ένας χώρος όπου σήμερα είναι χώρος πολιτισμού. Αυτή η σύνδεση που μας δίνει ο χώρος που μας φιλοξενεί έχει άμεση σχέση και με τις διήμερες αυτές εκδηλώσεις που οργανώνει το Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων της Αμοχώστου και της Νάουσας. Μια σύμπραξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, μια σύμπραξη που ομολογώ ότι δημοσιογραφικά προκάλεσε το ενδιαφέρον και στους συναδέλφους μου, παρότι δεν τους βλέπετε απόψε εδώ, γιατί είναι δύσκολο πάντα σε κάποιες ώρες να είναι παρόντες, αλλά προκάλεσε το ενδιαφέρον γιατί είναι μια σύμπραξη που δένει τρεις περιοχές που έχουν άμεση επαφή με την ευρύτερη ελληνική παράδοση. Εγώ δεν θα σας κουράσω. Θα ξεκινήσω αμέσως με το καλωσόρισμα από την πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων, Αγίου Νικολάου, και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Απόψε εδώ έχουμε την τελετή της υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης ανάμεσα στο Λύκειο των Ελληνίδων, Αγίου Νικολάου και στο Λύκειο των Ελληνίδων Αμοχώστου. Είναι μια σημαντική στιγμή για την ιστορία του τοπικού Λυκείου Ελληνίδων και νομίζω ότι θα είναι και σημαντική στιγμή για το πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία τα επόμενα χρόνια ανάμεσα στα δύο Λύκεια και πώς θα ενωθούν παραδόσεις, πώς θα δημιουργηθούν δράσεις που θα έχουν ενδιαφέρον και θα τις αγκαλιάσουν οι τοπικές κοινωνίες. Κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε στον χώρο πολιτισμού Λατό, ο οποίος παραχωρήθηκε ευγενικά για τη σημερινή μας εκδήλωση από τη Δημοτική Κοινότητα Κριτζάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Επιλέξαμε τον χώρο αυτό πιστεύοντας ότι εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο ένα γυναικείο σωματείο όπως το Λύκειο των Ελληνίδων, μια και ορίζεται από μια μεγάλη αγκαλιά που φτιάχνουν σπουδαίες γυναικείες μορφές. Το χώρο όπου εφορεύει η Παναγία η Οδηγήτρια, μνημονεύεται με άγαλμα η νεαρή Κριτσοτοπούλα Ροδάνθη, που θυσιάστηκε για την αξιοπρέπεια της γυναίκας και την ελευθερία και τιμάται η Μελίνα Μερκούρη, θεραπενίδα της τέχνης και του πολιτισμού. Πανουσιολογιώνεται, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη των οικείων των Ελληνίδων Αμοχώστου, Νάουσας και Αγίου Νικολάου, φίλες και φίλοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, σας καλωσορίζω στη σημερινή τελετή πρώτη των διήμερων εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την επανίδρυση τον Αύγουστο του 2008 του παρακτήματός μας. Τα διοικητικά συμβούλια που διαχειρίστηκαν αυτή τη δεκαετία ανέλαβαν ένα πολύ δύσκολο έργο για την επαναλειτουργία του Λυκείου λόγω της δεινής θέσης στην οποία έχει περιέλθει το Λύκειό μας. Σήμερα, μετά από αυτά τα χρόνια, αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση, χαρά και δικαίωση για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλαμε, υπερήφανοι για το έργο της δεκαετίας, έχοντας το ιστορικό της διαδρομής μας. Σημαντικές κοινωνικές δράσεις, οργάνωση σπουδαίων εκδηλώσεων τέχνης και πολιτισμού με επιστέγασμα τη διοργάνωση το 2013 του 16ου τετραήμερου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Λυκείων των Ελληνίδων Ελλάδος και Εξωτερικού. 4 μεγάλες πολύτιμες εκδόσεις και άλλες μικρότερες. Οργανώσαμε την ματιοθήκη μας με παραδοσιακές φορεσιές της Κρήτης, δημιουργήσαμε σημαντική υποδομή στη νέα αίθουσα στέγασής μας, ικανή να φιλοξενήσει όλες μας τις εκδηλώσεις, αλλά και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των τμήματων που λειτουργούμε πλέον μόνιμα. Χορού, μουσικής, χειροτεχνίας, ραπτικής και τώρα και ένα χρόνο με πολλή επιτυχία το τμήμα υφαντικής. Το έργο αυτό βέβαια δεν θα ήταν εφικτό αν δεν είχαμε τη συμπαράσταση αυτών εκ των συμπολιτών μας και των φορέων που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τις προσπάθειές μας. Με τη σημερινή ευκαιρία, επιθυμώ, διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των μελών μας, να τους ευχαριστήσω ακόμα μια φορά όλους, ανεξάρτητα από το ύψος και το είδος της προσφοράς ή δωρεάς,
με την οποία έχουμε σήμερα ενισχύσει το έργο μας. Η χαρά και η συγκίνηση είναι όμως σήμερα μεγάλη για ένα ακόμα λόγο. Σήμερα το Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου και το παράρτημα Ελεύθερης Περιοχής Αμοχώστου του Ιστορικού Λυκείου των Ελληνίδων Αμοχώστου αδελφοποιούνται και ενώνουν την πείρα και τις δυνάμεις τους για την προαγωγή και ευόδοση των κοινών καταστατικών στόχων και σκοπών μας. Η στιγμή αυτή είναι ρή και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για ό,τι η Αμόχωστος συμβολίζει στην ψυχή και στην καρδιά του ελληνισμού. Η Αμόχωστος που εξακολουθεί να ζει και να υπάρχει χωρίς τους νόμιμους κατοίκους της, έρμεο των πολιτικών παιχνιδιών και των βάρβαρων αρπακτικών. Σήμερα, σε μια εποχή που όλα γύρω μας μοιάζουν να καταραίουν από το βάρος μιας πολυεπίπεδης κρίσης, ίσως είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή εμείς στα Λύκεια των Ελληνίδων να ανοίξουμε νέους δρόμους επικοινωνίας, αλληλοϋποστήριξης και συνεργασίας και κυρίως ανταλλαγής πολιτισμικών ιδεών και απόψεων. Πιστοί στους προσανατολισμούς μας, με τις εμπειρίες του ο καθένας, αλλά και με τη δύναμη που προσφέρουν οι ρωμαλαίες ρίζες της παράδοσης, τα Λύκεια των Ελληνίδων μπορούν να δείξουν το δρόμο σε πολλά πράγματα. Επειδή αντλούμε τη δύναμή μας από αξίες διαχρονικές. Επειδή με δύο λόγια, μέσα στον όποιο λαβύρινθο ή έξω από αυτόν, ουδέποτε μέχρι τώρα αφήσαμε την άκρη του μύτου να μας ξεφύγει από τα χέρια. Είναι ευτύχημα που η τελετή αυτή της αδελφοποίησης των δύο λυκείων γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους για την Πολιτιστική Κληρονομιά, όπως έχει οριστεί το 2018 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό για να καταδειχθεί ακριβώς η σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου και για να ενθαρρυνθούν περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν τη συνολική πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Πόσο μάλλον όταν η πολιτιστική αυτή κληρονομιά συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα, με την κοινή εθνική ταυτότητα, τις κοινές ιστορικές ρίζες και τις παραδόσεις. Το σύνθημα του Ευρωπαϊκού Έτους για την πολιτιστική κληρονομιά είναι εξάλλου η κληρονομιά μας όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον. Η πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου είναι ανεκτήμη της αξίας και πρέπει να διαφυλάσσεται, να εμπλουτίζεται, να επεκτείνεται και να μεταδίδεται όχι μόνο στους άλλους λαούς, μα κύρια και πάνω απ' όλα στις δικές μας νεότερες και επερχόμενες γενιές. Η αδελφική σχέση που θα καθορίσει πλέον τα δύο αδελφά Λύκεια, Αμοχώστου και Αγίου Νικολάου, υπογραμμίζεται απόψε με την παρουσία δύο εκλεκτών μελών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ενός Κυπρίου και ενός Κρητικού. Του εκτελεστικού αντιπροέδρου και προέδρου της έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κυρίου Εμίλιου Σολομού, τον οποίον και ευχαριστούμε ολόθερμα για την εξαιρετική τιμή να ταξιδέψει από την Κύπρο για να είναι κοντά μας και να χαιρετήσει τη σημερινή τελετή, καθώς και του συντοπίτη μας, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κυρίου Γιώργου Μαυροϊδή, τον οποίον επίσης ευχαριστούμε για την αποψινή του παρουσία. Αλλά και του συμπολίτη μας, διακεκριμένου καρδιοχειρουργού, κυρίου Παναγιώτη Σπανού, Κύπριου, από την Αμόχωστο στην καταγωγή, αλλά Μεραμπελιώτη Γαβρού, τον οποίον επίσης ευχαριστούμε για την παρουσία του και τη συνολική βοήθειά του, αλλά και γενικότερα την πολύτιμη συνδρομή και την έμπρακτη αγάπη του, τη δική του και τη συζύγου του Μαριάννας για τον τόπο μας. Σημειωτέα ασφαλώς και η συγκυρία ότι φέτος ο Δήμος μας εορτάζει τα 25 χρόνια από την αδελφοποίησή του με το Δήμο Αγίου Δομετίου Κύπρου. Θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά το Λύκειο Ελληνίδων Αμοχώστου για την αποδοχή της πρότασής μας για την αδελφοποίηση. Επίσης ευχαριστώ το Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας, το οποίο τιμά με αντιπροσωπεία του Διοικητικού του Συμβουλίου και της χορευτικής μας ομάδας τις διήμερες εορταστικές εκδηλώσεις μας. Ευχαριστώ εκ μέρους όλων των Λυκείων, την κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κριτσάς για την παραχώρηση αυτή της υπέροχης αίθουσας. Ευχαριστώ πολύ όλους σας.
Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, καλώντας το βήμα τον Πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων της Αμοχώστου, να πούμε ότι σε όλη αυτή τη διοργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος όλων αυτών που έχουν στηρίξει και βοηθήσει την διοργάνωση αυτή τη διήμερη, δηλαδή την Περιφέρεια Κρήτη, Σταύρα Hotel Spolation, στον Τόνο Σοφελούντα, το Mirabello Hotel, το Σύλλογο Αποστέγματοποιών της Κουδιάς Λασιτίου, το Δίκτυο Ενωπιών Κρήτης Wines of Crete, το Εργαστήριο Δεσμάτων Μούσκο Εύωτη, τη Δημοτική Κοινότητα Κριτσάς, το Πολιτιστικό Σύλλογο Κριτσάς, το Μουσείο Το Σπίτι της Κριτσοτοπούλας, το Μουσείο Αντιμικών Φυτών Κρήτης Ροδάνθη, το Γυναικείο Συνεταιρισμό Κριτσάς, τον Ελαιολογικό Συνεταιρισμό Κριτσάς και μια σειρά ανθρώπους που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, θα μνημονευτούν και αύριο στην τελετή, για να υλοποιηθεί αυτή η διοργάνωση. Κυρία Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, εκλεχτή προσκυνώ για να μην κάνω κανένα λάθος, γιατί δεν σας γνωρίζω όλους. Αγαπητοί μου Παύλα, Πρόεδρε του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, αγαπητές φίλες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, αγαπητές Πρόεδρε και μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Νάουσας, εκλεχτή προσκεκλημένη, επιτρέψτε μου να μην αναφέρω ονόματα, γιατί θα κάνω κανένα λάθος και να παραξηγηθώ. Η ιδέα για τη σημερινή αδερφοποίηση ξεκίνησε πριν 6 μήνες περίπου, με ένα τηλεφώνημα πρόσκληση από την Παρούλη. Βρήκε τον αριθμό του τηλεφώνου μου στον κατάλογο των μελών που παρακολουθήσαμε το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Λυκείων των Ελληνίδων που έγινε εδώ στην πόλη σας. Είχαμε έρθει τότε 3 άτομα από την Κύπρο, από το Λύκειό μας και ενθουσιαστήκαμε. Μαγευτήκαμε από την ομορφιά του τόπου μας, του τόπου σας. Γευτήκαμε, γοητευτήκαμε από τη θερμή φιλοξενία σας. Ομολογώ πως φεύγοντας κάναμε την ευχή να ξανάρθουμε. Και να, που η ευχή μας έγινε σήμερα πραγματικότητα. Συγκυρία σημαδιακή είναι και για τα δύο Λύκειά μας ότι γιορτάζουμε φέτος τα δεκάχρονα της επανίδρυσής μας. Και το κάνουμε με τον πιο όμορφο τρόπο, την αδερφοποίηση. Το Λύκειο Ελληνίδων Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου ιδρύθηκε στην περιοχή μας, την Ελεύθερη Αμοχώστο, τον Απρίλιο του 2008 σαν παράρτημα του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων Αμοχώστου με στόχο τη διατήρηση και επέκταση του ιστορικού σωματείου της Αμοχώστου που επαναδραστηριοποιήθηκε μετά την τουρκική εισβολή και τον εκτοπισμό στη Λεμεσό με παραρτήματα στη Λευκοσία και τη Λάρνακα. Έχει σαν προσωρινή έδρα το Παραλίμνη και φιλοδοξεί να συνεχίσει να συμβάλλει με τις δραστηριότητες του στην ανάπτυξη των πολιτιστικών δρόμενων της περιοχής. Σήμερα ενώνουμε τα χέρια, ενώνουμε τις ψυχές μας και πορευόμαστε μαζί στο ταξίδι του πολιτισμού και της παράδοσης. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις ότι παντού, σε όλο τον κόσμο, μέσα σε αυτό το χαλασμό, τη συρρήκνωση των ιδεών και την οικονομική κρίση που μας ταλαιπωρεί, υπάρχουν άνθρωποι που έταξαν σκοπό τους να σηκώσουν στους ώμους τους αξίες και ιδανικά που νοιάζονται για ένα καλύτερο αύριο με πίστη στο Θεό και τη δικαιοσύνη. Αγαπητοί, κυρία Πίστη Κεφαλά, Πρόεδρε του Λυκείου των Ελληνίδων Νάουσας, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που παρευρίσκεστε και εσείς σε αυτή την όμορφη τελετή. Φίλοι Παρούλα, φίλες, μέλη του Λυκείου Αγίου Νικολάου, ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να αδερφοποιηθούμε. Ενώνουμε δυνάμεις και προχωρούμε. Θα σας περιμένουμε στην Κύπρο για να συσφίξουμε ακόμα πιο πολύ τους δεσμούς της φιλίας μας και να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία σας. Ευχή μας, όταν θα έρθετε με τη βοήθεια του Θεού στην Κύπρο μας, να σας καλωσορίσουμε στην πόλη μας, στην Αμόχωρη. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο του Λυκείου των Αγιονίδων της Αμοχώς που θα καλέσω στο βήμα την Πρόεδρο του Λυκείου των Αγιονίδων της Νάμψας για ένα χαιρετισμό. Να πούμε ότι αναμένουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον κύριο Φασουλάκη, ο οποίος μας ειδοποίησε ότι καθυστέρει λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Μετά το χαιρετισμό αυτό θα έχουμε τους χαιρετισμούς των επισήμων και θα μπούμε πλέον και στο κομμάτι των εισηγήσεων για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση με το πρωτόκολλο αδελφοποίησης. Κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι επίσημοι προσκεκλημένοι και φίλοι του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, αγαπητοί Πρόεδρε του Λυκείου Ελληνίδων Αμοχώστου, κυρία Δέσποινα Ευθυμίου, αγαπητοί Πρόεδρε του Λυκείου Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, κυρία Παρούλα Κουτσάκη, κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώντας το Λυκείο Ελληνίδων Ναού σας, σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Διοικητικού μας Συμβουλίου, όλων των μελών του Λυκείου και των συμπολιτών μας και σας εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες, καθώς και αυτές της κυρίας Δούμου, ταμεία μας, του χοροδιδασκάλου μας, κυρία Άκη Τσάρκα και όλων των μελών της χορευτικής μας ομάδας για την πρόσκλησή σας να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις που γίνονται για τη συμπλήρωση των 10 χρόνων από την επανίδρυση του Λυκείου του Αγίου Νικολάου και από ό,τι άκουσα και της Αμοχώς του και βέβαια της αδελφοποίησής σας με το Λύκειο της Αμοχώς του. Η παρουσία μας εδώ δεν είναι τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα της πολυετούς συνεργασίας και φιλίας των δύο Λυκείων μας που αναπτύχθηκε κατά την Προεδρία της κυρίας Βάσος Μπάιτση, την οποία έχουμε τα χαρά να είναι και σήμερα κοντά μας. Εκτός το ότι ανήκουμε όλοι στην μεγάλη οικογένεια του Λυκείου των Ελληνίδων, μπορεί εύκολα κανείς να διαπιστώσει ότι έχουμε και άλλα κοινά. Επιγραμματικά θα αναφερθώ στο ότι και οι τρεις πόλεις έχουν τον Άγιο Νικόλο σε τοπονύμια τους. Έχουμε νερά, εσείς θαλασσινά, εμείς την μπόλικες πηγές και το ποτάμι μας στην Αράπητσα που διατρέχει την πόλη μας. Οι κάτοικοί τους διατηρούν τις παραδόσεις που είναι η ψυχή και το πνεύμα των λαών μας. Φημίζονται για το φιλόξενο χαρακτήρα τους, αλλά κυρίως μας συνδέει η Άμπελος, σύμβολο της ίδιας της Ελλάδας που την ενώνει με τον αρχαίο κόσμο. Το Λύκειο των Ελληνίδων της Νάουσας, στην κοινή αυριανή μας παράσταση, με την πλέον των 50 ετών πείρα του, θα παρουσιάσει, θα χορέψει και θα τραγουδήσει τον τρίγο του φημισμένου ξινόμαυρου της πατρίδος μας και μπορούμε με περηφάνεια να πούμε ότι όλα τα χρόνια, χωρίς διακοπή, για την Άουσα η εποχή του τρίγου και των καζανιών που ακολουθούν είναι γιορτή για όλους και δεν είναι έθιμο που αναβίωσε, αλλά διατηρείται από γενιά σε γενιά και θα κρατάει όσο υπάρχουν οι ρίζες των αμπελιών στις πλαγιές της Νάουσας. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Κουτσάκη, τελειώνοντας να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και για τη γενναιόδορη φιλοξενία σας, να ευχηθούμε την καλύτερη επιτυχία στις εκδηλώσεις, αλλά και στο δύσκολο και τόσο ενδιαφέρον και σπουδαίο έργο που επιτελείτε και παρακαλούμε να δεχτείτε αναμνηστικά δώρα από την πατρίδα μας, τα οποία φέρουν δύο νέοι με τις επίσημες τοπικές αστικές φορεσιές της Νάουσας για να σας υπενθυμίσουμε ότι όλοι σας είσαστε ευπρόσδεκτοι στην Νάουσα. Τα κλασιά μας και ένα βιβλίο.
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από Θεού αξάμενη, αλλά με λίγη μικρή καθυστέρηση, δεν πειράζει. Λοιπόν. Είναι ένα αντίγραφο στο χέρι ζωγραφισμένο, μηνοϊκής παράστασης. Ευχαριστούμε για να πάρα πολύ. Θα καλωσορίσουμε. Λεμονιάς, πορτοκαλιάς, σαβοκός του, που έφτιαξε ο διάσημος αμοχωστιανός γλύπτης Φίλιππος Γιαβάνης και συμβολίζει ένα καράβι στο φύλλο της Λεμονιάς. Θα διαβάσω πώς το γράφει ακριβώς. Με φύλλο από τη Λεμονιά μας Γιαβανή, καραβάκι αμοχωστιανό, σας μεταφέρει την αγάπη μας και τη μοσχοβολιά της πόλης μας. Από το Λύκειο Ελληνίδων Αμοχώστου, παράρτημα ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου, προς το Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας. Τα δεχόμαστε και τα δύο. Έχει το ίδιο δώρο και η... Παρούλα, να το αφήσω μετά, γιατί μετά θα συνοδεύεται με ακόμα κάτι έπληξη. Αναβαίνουμε στους χαιρετισμούς, έτσι, τώρα τον Πάπα Μανικά. Θα μας χειρολογεί όταν θα παρακάνω. Πρωτοσύγγελος Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου, θα μας χειρολογεί όταν τους αρχιμαντήρι της Τίτρος θα παρακάνεις. Για να καθίσουνε, να μην κουραστούνε. Η οποία έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Δύο λύκεια των Ελληνίδων αδελφοποιούνται, όχι μόνο ως φορείς πολιτισμού και διατήρησης της ελληνοκυπριακής παράδοσης, αλλά και ως πνευματική φορείς του ελληνισμού. Δημιουργείται λοιπόν ένας πνευματικός δεσμός απόψε εδώ στην Κριτσά, ο οποίος θα παραμείνει ακατάλυτος και ισχυρότατος. Πρέπει δε να τονίσουμε στην αγάπη σας ότι ο πνευματικός δεσμός κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας υπεράχει μεταξύ όλων των ανθρώπινων δεσμών, ακόμη και αυτής της συγγενικής σχέσης. Γι' αυτό να είμαστε όλοι υπερήφανοι για την αδελφοποίηση που γίνεται απόψε μεταξύ των λυκείων μας. Άγιος Νικόλαος Αμόχωστος, δύο πόλεις, δύο νησιά, Κρήτη και Κύπρος, αδελφοποιημένα εδώ και αιώνες, δεμένα με ακατάλυτους ιστορικούς δεσμούς, κοινούς αγώνες για την ελευθερία, την ανεξαρτησία εναντίον των κατοχικών δυνάμεων και του κάθε είδους δυνάστη που πέρασε πάνω από αυτά και θέλησε να διαστρεβλώσει την ιστορία, να καταπατήσει τα ιερά και τα όσια. Επίσης, να εξαφανίσει τον πολιτισμό τους και να αποκόψει τους ανθρώπους από τον ομφάλιο λόγο του γένους και του ελληνισμού, που είναι οικουμενικός, που δεν γνωρίζει σύνορα.
Απόψε όλοι στρέφουμε ως Κρήτες τη σκέψη μας στους Κύπριους αδελφούς μας, που χυμάζονται εδώ και χρόνια από τις δυνάμεις κατοχής, που στενάζουν κάτω από το ζυγό της ξενιτίας, μακριά από τις πατρογονικές τους αιστείες. Ενώνουμε τις προσευχές μας να εξευρεθεί μια δίκαιη λύση για το Κυπριακό, να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα χώματα που γεννήθηκαν, που εγκατέλειψαν βία και απρόσμενα. Η παρουσία σας απόψε εδώ, Κύπριοι αδελφοί μας, μας υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ την Κύπρο μας και τα δεινά της. Δεν πρέπει να λησμονούμε τους αγώνες του κυπριακού λαού. Το αίμα που τόσο άδικα χύθηκε ενωμένο με το αίμα πολλών Κριτών που αγωνίστηκαν από κοινού με τους Κυπρίους για μια ελεύθερη πατρίδα. Τα νησιά μας, η Κύπρος και η Κρήτη είναι αντριωμένα και οι αντριωμένοι όπως ξέρουμε δεν κλαίνε, δεν λυγίζουν, δεν προσκυνούν τους τυχοδιώκτες και τους ημερομίσθιους της εξουσίας, αλλά αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον. Αγωνίζονται να κρατήσουν ισχυρά την πατρίδα, την θρησκεία και την οικογένεια. Αυτό σημαίνει να είσαι αντριωμένος και επαναπαυμένος ως Έλλην και Κύπριος ως προς την εθνική σου συνείδηση. Αυτό πρέπει να διακρατήσω με αδελφοί μου εις πείσμα των αντίθετων δυνάμεων και των καιροσκόπων που προσπαθούν να μας αποκόψουν από τις ελληνοχριστιανικές ρίζες μας. Με βαθύτατο σεβασμό απευθύνω εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου κυρίου Γερασίμου, θερμότατα συγχαρητήρια στην ερήτημο κυρία Παρούλα Κουτσάκη, πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, η οποία με πνεύμα αυτοθυσίας αγωνίζεται να γαλουχηθούν οι νέοι στην παράδοση, στην ιστορία, την μουσική, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ευχαριστίες πολλές στα μέλη και στα παιδιά μας που την πλαισιώνουν με αγάπη και αφοσίωση και τη στηρίζουν στο έργο της. Ευχαριστίες πολλές στην ερήτημο κυρία Δέσποινα Ευθυμίου, πρόεδρο του Λυκείου της Αμοχώστου και τα παιδιά μας από την Κύπρο. Καλωσορίσατε στην Κρήτη, στην πόλη του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι. Καλωσορίζομαι επίσης την ευλογημένη Νάουσα. Με την αδελφοποίηση αυτή, η οποία αποτελεί τη δεύτερη με την Κύπρο μετά από αυτή του Αγίου Δομετίου της Κύπρου και του Αγίου Νικολάου, θα σας αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο, αδελφοί Κύπροι. Θα σας έχουμε περισσότερο στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, στην προσευχή μας, γιατί από απόψε για μας γίνεστε δυο φορές αδέλφοι. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Βανασιολογιώτατο. Θα καλέσω το βήμα τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, τον κ. Αντώνη Ζερβό, και θα σας διαβάσω στο μεσοδιάστημα το χαιρετισμό του κυβερνητικού βουλευτή Μανώλη Κραυσανιώτη ή να ακούσουμε τον Δήμαρχο. Προτιμήσω να μιλήσω ζωντανά, νομίζω ότι είναι μικρός ο χώρος, δεν χρειάζεται το μικρόφωνο. Πανσιολογιώτατε, σεβαστοί πατέρες, αδέρφια μας αμοχωστιανοί, συνέλληνες Ναουσαίοι. Όπως ήδη υπόθηκε, ο Άγιος Νικόλαος έχει μια μακρά συνεργασία με την Κύπρο, αφού το 1993, τέτοιες μέρες, υπογράφηκε το πρωτόκολλο από τον τότε Δήμαρχο Γιώργη Μενεγάκη και από τον Δήμαρχο Αγίου Δομετίου Κλεάνθους της συνεργασίας των δύο Δήμων στα πλαίσια του θεσμού των αδελφοποιήσεων που είχε ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην λογική της σύγκλησης των τοπικών κοινωνιών. Η Ευρώπη μπορεί μερικώς να είχε εγκαταλείψει αυτό το θεσμό. Εμείς όμως τον θεωρούμε σημαντικό και τον στηρίζουμε. Γι' αυτό και φέτος που συμπληρώθηκαν 25 χρόνια αυτής της ανταλλαγής εμπειριών, αγάπης για την πατρίδα και όλων των άλλων συναισθημάτων που μας διακρίνουν σαν Έλληνες, έχουμε αποφασίσει, υλοποιήθηκε η πρώτη φάση των εκδηλώσεων στον Άγιο Δομέτιο, στην Εθνική Γιορτή των Κυπρίων, και τώρα στη δικιά μας Εθνική Γιορτή 28 του Οκτώβρη
θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί. Μάλιστα, εκτός από αυτά, ο εξαιρετικός συντοπίτης σας, ο κύριος Εμίλιος Σολομού, πριν 2 χρόνια έγινε επίτιμος δημότης μας, με πρόταση του κυρίου Μαυροϊδή, αφού ξέρουμε ότι θα βοηθήσει από εδώ και πέρα, γιατί από εδώ και πέρα μας χρειάζεται η βοήθειά του, για την ολοκλήρωση της ένταξης της νησίδας Πιναλόγκα στα μνημεία της UNESCO. Σας ενημερώνω δε ότι χτες υπευλήθη από το Υπουργείο Πολιτισμού ο σχετικός φάκελος στην UNESCO. Τέλειωσε από τη μεριά μας η δουλειά που ήταν να γίνει και από εδώ και πέρα είναι το Υπουργείο αυτό το οποίο θα αναλάβει. Δεν είναι τυχαίο η απόψινή βραδιά, γιατί και η Αμόχωστος κατά κάποιο τρόπο και η Νάουσα έχουν συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Πώς? Κατά μια είναι ο ερωτικός μετανάστης του Αγίου Νικολάου, ο Παναγιώτης Ασπανός, από η γυναίκα του Αγίου Νικολιώτησα, Ποτάμου συγκεκριμένα, ένα χωριό έξω τον Αγίου Νικόλο, αλλά και ο Ναουσέος Δάιος, ο οποίος έχει έρθει εδώ, έχει δημιουργήσει μια τεράστια μονάδα, συμβάλλοντας και οι δύο στον τριτογενή τομέα, στον τουρισμό. Άρα έτσι κι αλλιώς έχουμε σχέσεις και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που αυτές, εκτός από την αδελφοποίηση τη δικιά μας, με την πρωτοβουλία του Λυκείου Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, προχωράει και στην αδελφοποίηση των λυκείων, ούτως ώστε να δεθούμε ακόμα πολύ περισσότερο από ό,τι είμαστε δεμένοι μέχρι τώρα. Αυτά τα 25 χρόνια που έχουμε ανέβει, κατέβει στην Κύπρο πάρα πολλές φορές, εκτός από τις προσωπικές σχέσεις που έχουμε πια με κατοίκους του Νικολάου, φιλικές οικογενειακές σχέσεις, είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ τον όμορφο τόπο σας και να νιώσω πάρα πολύ άσχημα βλέποντας μια ελεύθερη πόλη εγκαταλελειμμένη, βλέποντας όλο αυτό το εξαιρετικό τοπίο και νιώθοντας ότι την ίδια στιγμή με όλα αυτά τα πετάσματα τα οποία υπάρχουν γύρω προσπαθούν να μας απομονώσουν από την γη στην οποία η δική σας αναπτύχθηκα. Νομίζω λοιπόν ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες μας δίνεται η δυνατότητα στο μέτρο που μπορούμε, από τα φόρα στα οποία μπορούμε και εμείς είτε σαν Δήμος είτε σαν Λύκειο Ελληνίδων να βοηθήσουμε ούτως ώστε κάποια στιγμή να λήξει επιτέλους αυτή η ταλαιπωρία του κυπριακού λαού και να συζητήσουμε, πάντα το λέγαμε όταν βρισκόμαστε, η επόμενη εκδήλωση να είναι στην Κύπρο Ενωμένη. Θα το πω άλλη μια φορά. Ας ελπίσουμε ότι η τελετή στην Αμόχωστο θα γίνει στην Αμόχωστο και όχι στο παραλίμνη. Δεν είναι εύκολο και απλό. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε, εσείς μπροστά και εμείς πίσω, για να πετύχουμε τον τελικό στόχο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους Ναουσαίους που ήρθαν και μας τιμούν, για τον εξαιρετικό τόπο που έχουν και που τον συντηρούν και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, μια και αδελφοποίησης μεταξύ ελληνικών δήμων δεν έχει επιλογή, να υπάρχει δυνατότητα σε άλλο επίπεδο συνεργασίας στον μελλοντικό χρόνο. Να είστε καλά. Ωραία, ας δώσουμε το δώρο τώρα. Είναι από τον Δήμαρχο Παραλυμνίου, που είναι η προσωρινή έδρα του Λυκείου Παραλυμνίου Σαμοχώστου. Μόλις είπα ότι θα έρθουμε στον Άγιο Νικόλαο, ο ίδιος πρόεδρος του χώρου χρησιμοποιήθηκε, μου έδωσε και ένα φάγελο με χαιρετισμό να σας τον δώσω. Δεν το διαβάσω τώρα για να καθυστερούμε. Και είναι ένα από τα εμβλήματα του, κύριε μου. Και δύο βιβλία πρακτικά των πρώτων 2 συνεδρίων που έγιναν για την παράδοση του Παραλυμνίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το λεύκομα της πόλης.
σημαίνει ότι είναι και τα χωριά και η πόλη μέσα. Είναι πολύ πρόσφατη η έκδοση. Θα έχει εκπληκτικό να το δείτε. Και βέβαια το ίδιο δώρο είναι και για εσάς. Ένα λοιπόν για τον Δήμαρχο και ένα για εσάς. Ευχαριστώ. Νομίζω όταν θα ξανάρθετε σε λίγο να σταματήσετε στο παραλίγο. Οπωσδήποτε. Πρώτη του Μάρτη θα είμαστε εκεί σίγουρα. Θα πούμε να σας δούμε. Πρώτη Απρίλη. Το Απρίλη, συγγνώμη. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου που αγκαλιάσε τον επικεφαλής της Δημοσιογραφίας, τον κύριο Δημήτρη Κουμανάκη, τα κάνουμε και λίγο. Καλά. Γιατί με κάθε πράσο. Να μιλώσουμε αυτά που είπατε πριν. Σας καλωσορίζουμε με πολύ αγάπη από την Κύπρο και βεβαίως και από την Άλσο. Έχουμε επισκεφτεί και τα δύο μέρη. Και στα 25 αυτά χρόνια που είχαμε αδελφική σχέση με την Κύπρο, είχαμε την ευκαιρία να δούμε την Αμόχωστο από μακριά. Τότε. Και εγώ ως δήμαρχος αυτό χρόνια που είχαμε τα κινητή, είχα αυτή τη χαρά να δω από κοντά την Κύπρο και την ιδιαίτερη χαρά να δεχτούμε Κυπρίους, οι οποίοι είναι φίλοι μας. Όμως, πέρα από αυτά τα καθερωμένα, ήθελα να τονίσω τη σημαντική πρωτοβουλία και δραστηριότητα του Λυκείου Υγείων του Αγίου Νικολάου. Πράγματι, μετά το 2008, έκανα σπουδαία πράγματα. Αναβίωσαν το Λύκειο, υπήρχαν ποικιλία δραστηριοτήτων και τα κατάφερα. Τα κατάφερα εξαιρετικά και έχουν οικοδομήσει μια πολιτιστική δραστηριότητα εκπληκτική. Και στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων έχουμε αυτό σήμερα, που ξεπερνά τα καθιερωμένα, ξεπερνά τις δραστηριότητες τις τυπικές μιας ενός πολιτιστικού συλλόγου και έχουμε αυτή την αδερφοποίηση σε άλλα επίπεδα που μαζί με τον πολιτισμό έχουμε και τα θέματα με την Κύπρο, αλλά βεβαίως και δραστηριότητες και με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τους συγχαίρομαι για τη δραστηριότητα, τους ευχαριστούμε και ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστούν αυτές οι δραστηριότητες στο μέλλον με επιτυχία. Ιδιαίτερως ευχαριστούμε τους Κυπρίους που ήρθατε, με πολύ αγάπη σας δεχόμαστε. Έχουμε αρκετούς εδώ, πάρα πολλούς και μετά την κρίση ιδιαίτερα. Αυτή η σχέση έχει οικοδομηθεί και νομίζω ότι αυτό που γίνεται σήμερα θα επιβεβαιώνει αυτή την τάση που έχουμε, τη σχέση, την άποψη για τις παραδοσιακές σχέσεις που έχουμε με την Κύπρο. Καλώς ορίσατε, σας αγαπούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Πανάκη, Ερμανάτζη. Το πρωτόκολλο που μου δώσαμε. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο. Εν πάση περιπτώσει, καλησπέρα και από εμένα, καλησπέρα σε όλους. Σαν προερχόμενος από τη Λεμεσό, την πόλη που φιλοξενεί το Λύκειο Αμοχώστου, το Λύκειο Ελληνίων Αμοχώστου, θα σας καλωσορίσω στον Άγιο Νικόλαο. Θέλω λοιπόν να πω ότι τον πόλεμο των Αμοχωστιανών με τους Λεμεσιανούς είχε πολύ ικανούς καρπούς. Και μια που η Λεμεσός φιλοξένησε τη συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων Αμοχωστιανών, η ευχή μου είναι πολύ σύντομα και εγώ να ξαναπερπατήσω τα αγιαχώματα της Αμοχώστου, μια πόλη που περπάτησα, μικρός, αλλά θέλω να την περπατήσω και μεγάλος, πριν έρθει το τέλος. Ευχή που ισχύει για όλους και θέλω να πω ότι μια που οι δικοί μου γονείς, όπως και οι γονείς πολλών άλλων, δεν είχαν αυτή την τύχη, ελπίζω να την έχουμε όλοι εμείς και να ξαναπερπατήσουμε όχι μόνο την ελεύθερη περίκληση για Αμόχωστο, αλλά και την εντός των τυχών Αμόχωστο, εκεί ακριβώς σε εκείνη την πύλη όπου το 1571 έπεσε για πρώτη φορά στα χέρια των Τούρκων Αμόχωστος, την ίδια τύχη την οποία ακολούθησε το Κάστρο, το Ηράκλειο και όλη η Κρήτη. Κοινή ημέρα λοιπόν των δύο νησιών, ας ελπίσουμε ότι κοινός ήταν ο αγώνας και για την απελευθέρωση. Σας καλωσορίζω.
όλους εδώ στον Αγίου Νικόλαο και τους ομοχριστιανούς και τους ναουσαίους. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Υγεία. Να είστε καλά. Αν και εγώ έχω την ίδια άποψη με τον Παλίκο, ήταν περιττό νομίζω να χαιρετήσουμε, να μιλήσουμε καθόλου, διότι όλοι οι προηγούμενοι μας κάλυψαν. Εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίζω πραγματικά στον ευρύτερο Δήμο του Ελληνικού Λαού και ειδικά στην Κριτσά που βρισκόμαστε απόψε. Νιώθω ειλικρινά συγκινημένο γιατί πράγματι αγαπώ πάρα πολύ την Κύπρο. Έχω τεθεί με την Κύπρο, όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως. Επειδή σε έχουν πάει πάρα πολλές φορές, έχουμε δημιουργήσει φιλίες εκεί και νιώθω πραγματικά συγκινημένος απόψε που βρίσκονται Κύπροι ανάμεσά μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν για άλλη μια φορά και τους Κύπριους και τους Ναουσαίους. Εύχομαι και εγώ, γιατί το έχω πει και στην Κύπρο πάρα πολλές φορές, ότι ευχή θα είναι όλοι οι Ελληνοκύπροι με τους Τουρκοκύπριους να ζήσουν αρμονικά. Δεν τους χωρίζει απολύτως τίποτα, αρκεί να τους αφήσουν οι αόρατες δυνάμεις να ζήσουν αρμονικά και να γυρίσουν οι Ελληνοκύπροι στα σπίτια τους. Και πάλι για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω. Συγχαρητήρια στην αγαπητή μου φίλη την Παρούλα που ξεκίνησε μια τέτοια αδελφοποίηση. Αν και βέβαια τώρα τελευταία πολλές αδελφοποίησεις γίνονται και μάλιστα γιατί ο Δήμαρχος νομίζω ότι ή το λησμόνησε. Δεν είναι ακόμα 5 μέρες που κάναμε άλλη αδελφοποίηση ο Δήμος με τους Ρουμάνους. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα τον Ιανουάριο το πολύ θα τελειώσει αυτό. Και πάλι σας καλωσορίζω. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Πάγκαλο. Να διαβάσω τώρα τον περάσουμε στη συνέχεια της εκδήλωσης του χαιρετισμού του υπερηφανού βουλευτή Μανώλη Κραψανιώτη, ο οποίος μας λέει: σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην τόσο σημαντική εκδήλωση της αδελφοποίησης των Λυκείων Ελληνίδων Αγίου Νικολάου και Αμοχώς. Λυπάμαι ειλικρινά που δεν θα είμαι κοντά σας να γίνω μέτοχος αυτής της στιγμής, διότι είχα ήδη δεσμευτεί να παραβρεθώ στην ελληνική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον Ελβετό γιατρό Φιλέλληνα και ανθρωπιστή Τζουλιέν Γκριβέλ στη Σιτία, μεταφέροντας χαιρετισμούς του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής. Εύχομαι αυτή η αδελφοποίηση να αποτελέσει την αρχή για μια ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στα δύο λύκεια με ανταλλαγή ιδεών και προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην ποιοτική και πολιτιστική άνοδο και στην βαθύτερη γνώση των κοινών μας παραδόσεων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής. Οι ανταλλαγές ιδεών, η προώθηση και η ανταλλαγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, η προβολή αλλά και η ενδυνάμωση της φιλίας μεταξύ των ανθρώπων είναι οι στόχοι της αδελφοποίησης. Σε μια εποχή που αλλοχεύουν κίνδυνοι στην περιοχή μας από τις πολεμικές συγκρούσεις και τον ανεξέλεκτο ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων που προκαλούν τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών, τις μεγαλύτερες σε καιρό ειρήνης, είναι αναγκαία η συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου καταρχήν, αλλά και με τους άλλους λαούς της περιοχής, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια της συνύπαρξης και της φιλίας για την εμπέδωση της ειρήνης στην περιοχή. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου συνεργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση με επιτυχία και προωθούν με τις τριμερείς επαφές κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας στην περιοχή. Σε αυτό εξάλλου πιστεύω ότι θα συμβάλλει και η επικείμενη συνάντηση των τριών χωρών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που θα γίνει στην περιοχή μας. Και για ένα λόγο παραπάνω. Η πληγή που άνοιξε το 1974 στην Κύπρο από άφρονες πολιτικές είναι ακόμα ανοιχτή. Δεν ξεχνάμε την Κύπρο που παραμένει χωρισμένη στα δυο. Δεν ξεχνάμε την Αμόχωστο, την Κερίνια, δεν ξεχνάμε το Δίκιο. Η ισχυροποίηση της κυπριακής δημοκρατίας μέσα από την καλλιέργεια των φιλικών σχέσεων συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής θα συμβάλλει και στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού στα πλαίσια αποφάσεων του ΟΗΕ για μια Κύπρο ενωμένη, ελεύθερη, ανεξάρτητη, με αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής. Η αδελφοποίηση ανάμεσα στα δύο λύκια θα ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας που στηρίζονται στο περίσσευμα αγάπης που πάντα χαρακτήριζε τις σχέσεις των Κρητικών με τους Κυπρίους αδελφούς μας. Έχουμε κοινά στοιχεία που μας ενώνουν: την καταγωγή, τη γλώσσα, τους κοινούς αγώνες για ελευθερία αλλά και τις πνευματικές και πολιτιστικές μας παραδόσεις. Εύχομαι αυτές οι αξίες να βοηθήσουν ώστε η Κύπρος να μπορέσει να ξαναενωθεί με την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και την ειρηνική συμβίωση ανάμεσα στις δύο κοινότητες.
καλή συνοδοιπορία. Μανώλη Σταψανιώτη, βουλευτή του δραστηρίου ΣΥΡΙΖΑ. Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Αμοχώστου, μια εμβληματική προσωπικότητα για την Κύπρο, η Κλέρη Αγγελίδου, στείλει ένα χαιρετισμό. Θα τον διαβάσει η γραμματέας του Λυκείου Ελληνίδων Αμοχώστου, ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων Αμοχώστου, χαιρετίζω τη σημερινή συνάντηση με αισθήματα χαράς και ενθουσιασμού, γιατί ένα παράρτημά μας, αυτό της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου, αδελφοποιείται με το Λύκειο Ελληνίδων Αγίου Νικολάου Κρήτης. Χαίρομαι, γιατί δύο Λύκειοι Ελληνίδων της πατρίδας μας θέλησαν οι δεσμοί τους να γίνουν στενότεροι, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να πορεύονται χέρι με χέρι για την ανάπτυξη του πολιτισμού και της παράδοσης. Εύχομαι η συνάντηση αυτή, που συμπίπτει με τα δεκάχρονα των δύο Λυκείων, να είναι η απαρχή μιας κοινής προσπάθειας για όλο και πιο ψηλά επιτεύγματα στον τομέα της προσφοράς και της δημιουργίας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνω και στο Λύκειο Ελληνίδων Νάουσας, που συμμετέχει σε αυτό το ωραίο συναπάνω. Κλείνω με μια χιλιοεγωμένη ευχή, αλλά και πόθο. Να σας υποδεχτούμε σύντομα στην πατρίδα μας, στην Αμόχωστο μας, και η ανταπόδοση των εορτασμών αδελφοποίησης να γίνουν σε μια ελεύθερη Κύπρο. Κλέρη Αγγελίδου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Σπανό να μας πει δύο λόγια. Νομίζω ότι έχει προηγηθεί κάποιο πάντρεμα Ελλάδος-Κύπρου. Θα μας τα πει ο ίδιος όμως. Γιατί να πω τώρα, ήταν ιδιαίτερη η χαρά μου, παρόλα που εκάλεσε τους συμπατριώτες μου και κάνατε αυτή την αδελφοποίηση. Πιστεύω το επόμενο βήμα ίσως να ήταν να αδελφοποιηθεί ο Άγιος Νικόλαος και με την κατεχόμενη Αμόχωστο, αν υπάρχει χωριστό σύλλογο, γιατί με τα παιδιά που μιλήσαμε ψες, οι περισσότεροι είναι από το Παραλίμνη, Σωτήρα, Φρέναρος και λοιπά, που είναι πραγματικά οι ελεύθερες περιοχές. Εύχομαι λοιπόν και παρακαλώ, αν υπάρχει και σύλλογος της κατεχόμενης, αν μπορείτε, να προχωρήσετε σε αδελφοποίηση. Εμείς όπως ξέρετε, αδελφοποίηση, αδελφοποίηση. Ένωση κάναμε, προσωπικά. Λοιπόν, αυτά και ευχαριστώ πολύ. Γιατί όμως κάνατε την ένωση, για πέστε μας το. Τι μας είπατε προχθές. Εμπροχιστή σου σε σχέση με. Όταν παντρεύτηκε ο κύριος Σπανός την κυρία Μαριάννα, η εφημερίδα έγραψε εδώ η τοπική κάτι. Πέστε το. Δεν τα θυμάμαι. Το είπε προχθές ο κύριος Σπανός, ότι η εφημερίδα έγραψε «Εμείς κάναμε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα». Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί και θα καλέσω στο βήμα ένα συμπολίτη μας που είναι εισηγητής, ο Δ. Εμίλιο Σολομού. Ιστορικός, εκτελεστικός αντιπρόεδρος διοίκησης και πρόεδρος έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το θέμα του είναι η έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, γέφυρα σχέσεων και συνεργασιών Κύπρου και Κρήτης. Κυρίες και κύριοι,
αγαπητοί φίλοι και φίλες και συμπολίτες. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους οργανωτές αυτών των διήμερων εκδηλώσεων και ιδιαίτερα στην κυρία Παρούλα Κουτσάκη, Πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και στις Προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων της Ελεύθερης Αμοχώστου και της Προέδρου Λυκείου Ελληνίδων Νάρωστας. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που δέχτηκα αυτή την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση αδελφοποίησης του Λυκείου Ελληνίδων Αγίου Νικολάου και του Λυκείου Ελληνίδων Ελεύθερης Αμοχώστου. Χαιρετίζω την παρουσία των συμπατριωτών μου εδώ απόψε και εύχομαι σε κάποια μελλοντική συνάντηση μιλάμε για την Αμόχωστο με ενωμένη και πλήρως απελευθερωμένη Κύπρο. Η έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ιδρύθηκε το 2005 με πρωτοβουλία του αγαπητού συνάδελφου και φίλου Γιώργου Μαυροϊδή. Η έδρα έχει ως αντικείμενο την πολιτισμική ετερότητα και τον διαπολιτισμικό διάλογο για ένα πολιτισμό ειρήνης. Στα 13 τόσα χρόνια της ύπαρξής της, η έδρα UNESCO έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως γεροθοποιός της σχέσης Κρήτης-Κύπρου. Όπως γνωρίζετε, εμείς οι Κύπροι τρέφουμε ιδιαίτερα αισθήματα αγάπης και εκτίμησης προς τους κρητικούς αδελφούς μας. Η απόψινή εκδήλωση αδελφοποίησης αποτελεί δείγμα αυτής της αγάπης και αλληλοεκτίμησης. Ο ελληνισμός της Κύπρου χρονολογείται στο 1300 με 1100 π.Χ. με την άφιξη στην Κύπρο των Αχαιών και Μυκηναίων. Ήδη από την αρχή φαίνεται αυτή η επίδραση του ελληνικού στοιχείου πάνω στην Κύπρο και τους Κυπρίους. Οι Αιτιοκύπριοι, όπως αποκαλούνται οι πρώτοι κάτοικοι της Κύπρου και για τους οποίους γνωρίζουμε πολύ λίγα, αφομοιώθηκαν πολύ σύντομα και έγιναν Έλληνες. Πιστεύω ότι αυτό και μόνο δείχνει και εξηγεί τις μετέπειτα σχέσεις των Ελλήνων της Κύπρου με τους αδελφούς Έλληνες της Μητροπόλεως της Ελλάδος. Συνήθως ιστορικά βλέπουμε ότι μια μικρή ομάδα θα αφομοιωθεί από αυτούς που είναι περισσότεροι. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Αχαιοί και οι Μυκηναίοι που έφτασαν στην Κύπρο ήταν λιγοστοί σε αριθμό και οι Αιτιοκύπροι πολύ περισσότεροι. Όμως, σύντομα, αυτοί οι πρώτοι Κύπροι πήραν την ελληνική γλώσσα, άρχισαν να μιλάνε ελληνικά, υιοθέτησαν την ελληνική θρησκεία των θεών του Ολύμπου και ΕΠΑ και έγιναν Έλληνες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην Κύπρο πάει πίσω πάρα πολλούς αιώνες. Η μετέπειτα πορεία των Ελλήνων της Κύπρου ήταν ταραχώδης και τραγική. Συνεχείς κατακτήσεις και διακυβέρνηση από ξένες δυνάμεις. Αυτή ήταν η τύχη των Ελλήνων της Κύπρου, ότι οι εκάστοτε μεγάλες δυνάμεις της περιοχής ήθελαν, επιθυμούσαν και τελικά κατόρθωσαν να πάρουν την Κύπρο. Μια έτσι γρήγορη αναδρομή μπορεί να μας δώσει αυτόν το αίσθημα. Αρχίζοντας από τους Αιγύπτιους, την περίοδο της δόξας της Αιγύπτου, τους Φοίνικες, τους Ασσύριους, τους Πέρσες, μετά τους Πτολεμαίους, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος
δημιούργησαν την αυτοκρατορία και πήραν και την Κύπρο, τους Ρωμαίους, τους Φράγκους, τους Ενεθούς, τους Οθωμανούς και τους Άγγλους. Όλοι αυτοί πέρασαν και άφησαν τα σημάδια της παρουσίας τους. Όποιος επισκεφτεί την Κύπρο θα μπορεί να δει τα ενετικά τείχη, τα κάστρα της Αμοχώστου, το κάστρο της Κερίνιας και πολλά άλλα μνημεία και ιστορικούς χώρους που άφησαν αυτοί, καθώς και μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Όμως, ο ελληνισμός της Κύπρου διατήρησε όλες αυτές τις δυσκολίες, την πίστη του, τη γλώσσα και την ελληνική του ταυτότητα για να φτάσει στο μεγαλείο του αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από το ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη, το αποκαλούμενο εθνικού ποιητή της Κύπρου, 9η Ιουλίου. Αυτός είναι ο τίτλος του ποίημα. Ήταν η μέρα του απαχωνισμού του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και άλλων ιερωμένων και σημαίνοντων προσωπικότητων της Κύπρου. Λέει σε ένα κομμάτι ο Βασίλης Μιχαηλίδης, θα το πω στα κυπριακά όπως είναι γραμμένο, «Η Ρωμιοσύνη εφυλή συνότερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξηλείψει, γιατί σέπει την πουτάψει ο Θεός μας. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί όταν ο κόσμος λείψει». Γι' αυτό εμείς ακόμα πιστεύουμε ότι παρόλες τις δυσκολίες και τα τραγικά γεγονότα του 1974, ότι τελικά το δίκαιο θα λάμψει και να μπορέσουμε να γιορτάσουμε αδελφοποιήσεις σε μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο. Η έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σαν γεφυροποιός στις σχέσεις Κρήτης-Κύπρου, έχει διοργανώσει αρκετές εκδηλώσεις και έχει εκδώσει βιβλία, στοχεύοντας στη σύσφιξη και διατήρηση των αδερφικών σχέσεων. Ενδεικτικά να αναφέρω μία από τις εκδηλώσεις και κατέβητα Καζαντζάκης, τόπιος και οικονομικός. Έχει εκδοθεί βιβλίο με τα πρακτικά της εκδήλωσης. Κρήτη, Κύπρος, σταυροδρόμοι λαών και πολιτισμών. Έχει εκδοθεί βιβλίο με τα πρακτικά και αυτής της εκδήλωσης. Εδώ, σε αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, είχε ιδιαίτερη συμμετοχή χορευτικό σχήμα του Λυκείου Ελληνίδων Αγίου Νικολάου. Όλες οι εκδηλώσεις είχαν πραγματοποιηθεί στο Καστέλι Κουρνί. Άλλη εκδήλωση, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, οραματιστής και πραγματοποιός. Τώρα βρίσκονται υπό επεξεργασία, μεταξύ του κύριου Μαυροειδή και εμένα προσωπικά, για την έκδοση και των πρακτικών αυτής της εκδήλωσης. Ακολούθησε η έκδοση βιβλίου με κριτικές Μαντινάδες στο περιβόλι το όμορφο της Μαντινάδας του δασκάλου Γεώργιου Περάκη. Η εκδήλωση για τη Σπιναλόγκα, στην οποία έχει αναφερθεί ο αγαπητός Δήμαρχος, που έγινε εκεί κοντά στη Σπιναλόγκα, μέσα σε αυτή την προσπάθεια να βοηθήσει και η έδρα UNESCO, εγώ προσωπικά και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στην πρόθεση αυτού του στόχου που ελπίζουμε και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα ότι έχει τελικά υποβληθεί αυτός ο φάκελος. Να πω ότι πρόσφατα είχε ετοιμαστεί συνεργασία
της Εθνικής Επιτροπής UNESCO Κύπρου με την Εθνική Επιτροπή UNESCO Ελλάδας και συμμετοχή της έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ετοιμαστεί φάκελος, ο οποίος είναι κοινός για να συμπεριληφθεί η Βυζαντινή ψαπτική στον κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ευελπιστούμε ότι και αυτό θα έχει επιτυχία, γιατί αυτό θα δώσει τον πολιτισμό και της Ελλάδος και της Κύπρου με όλα τα κοινά στοιχεία κάτω στον υπόλοιπο κόσμο. Όλα αυτά έγιναν κάτω από την αιγίδα της έδρας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελιανών, ο Κέραμος και τον Δήμο Αγίου Νικολάου. Έτσι ερμηνεύεται και η δική μου παρουσία απόψε εδώ. Ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη σύσφιξη των σχέσεων έχει και η σημερινή εκδήλωση αδερφοποίησης. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την πρόσκληση να παρευρεθώ σε αυτήν την εκδήλωση. Το θεωρώ μεγάλη χαρά αλλά και τιμή να βρίσκομαι μεταξύ των αδερφών κριτικών σε τέτοιες εκδηλώσεις. Και θέλω να κλείσω μια μαντινάδα του αγαπητού φίλου Γιώργου Περάκη, η οποία από ό,τι ξέρω έχει και διαφορετικές, έχει διατυπωθεί και με διαφορετικό τρόπο. «Αχ, λέει, να ήταν δυνατόν η θάλασσα να λείπει και να γινόταν μια στεριά η Κύπρος και η Κρήτη». Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σολομού για την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Θα σταθώ λίγο στο πώς έχουν σμιλευτεί οι σχέσεις τόσα χρόνια και νομίζω ότι φτιάχνουν ένα μεγάλο δυναμικό ψηφιδωτό, δράση-δράση, χρόνο με τον χρόνο, με επίκεντρο τον πολιτισμό. Και όσο και αν μας χωρίζει η θάλασσα, φαίνεται πως δεν είναι ικανή να δημιουργήσει αποστάσεις μεταξύ μας, αλλά κυρίως δημιουργεί γέφυρες που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και που δείχνουν ότι ο Κυπριακός με τον κρητικό πολιτισμό έχουν πολλά κοινά στοιχεία και πολλά διαφορετικά που δημιουργούν μια όσμωση πολύ ενδιαφέρουσα. Θα καλέσω αμέσως τώρα τον Γιώργο Μαυροϊδή, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, να μιλήσει για αυτές τις σχέσεις Κρήτης και Κύπρου. Μια παράλληλη αδερφική πορεία παράδοσης και πολιτισμού. Ακολούθησα την πιο εύκολη πορεία για μένα. Τα σκαλοπατάκια τα μικρά, το ύψος με τρομάζει. Οπότε θα ακολουθήσω και τώρα την πιο εύκολη λύση. Θα υιοθετήσω την προσφώνηση που έκανε η κυρία Κουτσάκη και θα σας καλησπερίσω και θα σας καλωσορίσω συνάμα σε αυτόν τον όμορφο χώρο, σε αυτή την όμορφη, την υπέροχη εκδήλωση που οργάνωσε το Λύκειο Κτίδων Αγίου Νικολάου με την πρωτοβουλία της κυρίας Παρούλας και την πρωτοβουλία της κυρίας Ευθυμίου από τον Λοκόστου. Το μεγάλο βάρος που σήκωσε η κυρία Τσάκη για την οργάνωση του σημερινού με την ποιότητα που παρουσιάζει και σήμερα και ελπίζομαι και αύριο θα είναι το ίδιο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε απόψε εδώ σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση όπως είναι προηγουμένως και από τη θέση αυτή επίσης να καλωσορίσω το Λύκειο Λίδων Ναού σας που θα είναι, αν με επιτρέπετε, ένα είδος νονού, με τρομάζει λέξη, αλλά ένα είδος μάρτυρα για αυτή την αδελφοποίηση που θα γίνει. Επίσης, ορίστε. Κουμπάρος. Σύντεχνος. Θέλω από τη θέση αυτή να στείλω ένα και βαθιά εκτιμήσή μου, ένα πολύ μεγάλο χαιρετισμό στην κυρία Αγγελίδου, την κυρία Κλέρια Αγγελίδου, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λυκείου Αγγίδων Κύπρου. Είχα την χαρά και την ευτυχία και την τύχη να συνεργαστώ μαζί της αργότερα, όταν ήταν υπουργός Παιδείας και με την ιδιότητα του πρώτου διευθυντή της έδρας UNESCO στην Λευκοσία, στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας. Τη χαρά λοιπόν, την εκτίμηση τη βαθιά και πολλές ευχές για υγεία στην κυρία
Κλέη Αγγελίου. Στον Δήμαρχο, στους επισήμους όρους, επίσης την καλησπέρα μου. Θα μας ευλογιώτετε με την ευχή σας. Θα το πω στο κύριο θέμα της εισήγησής μου. Θέλω λοιπόν να τονίσω την ανεκτήμητη προσφορά του Λυκείου Ελληνίδων, των Λυκείων Ελληνίδων γενικότερα στο μεγάλο κεφάλαιο της παράδοσης και του λαϊκού μας πολιτισμού. Τα Λύκεια Ελληνίδων είναι κυριολεκτικά γραμμές άμυνας για τη διαφύλαξη της πολιτικής μνήμης που γονιμοποιεί και προωθεί το πολιτιστικό μέλλον κάθε τόπο. Στο πεδίο της λαογραφίας αποτελούν αιστείες διάδοσης και διάσωσης του λαογραφικού μας πολιτισμού και της παράδοσης που μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Η μουσική, ο στίχος, δηλαδή η γλώσσα, η φορεσιά που συνοδεύουν τον εκάστοτε χορό συνδέονται άμεσα με την αναβίωση των παραδόσεων και των ονείρων κάθε τόπου. Σε ό,τι φορά τη γλώσσα, μαντινάδες για παράδειγμα της Κρήτης και τα τσατιστά της Κύπρου βεβαιώνουν περίτρανα μια υπερβατική σχέση του όμοιου, του αδελφικού και του κοινού. Ενός ιστορικού κοινού, ενός κοινού παρελθόντος, μέσα από το σημερινό περίπλοκο και οδυνηρό παρόν. Κυρίες και κύριοι, αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα είναι μια τυπική διαδικασία του λεγόμενου θεσμού της αδελφοποίησης των δύο Λυκείων, των δύο Λυκείων των Ελληνίδων, του Λυκείου Ελληνίδων Αγίου Νικολάου και εκείνου της Ελεύθερης Αποκόσμου. Στην ουσία όμως πρόκειται για το ζευγάρωμα της παράδοσης και του πολιτισμού δύο αδελφών νησιών, γιατί αδιαμφισβήτητα τούτα από άνθρωπους αιώνες υπήρξαν σταυροδρόμοι λαών και πολιτισμών. Η σημερινή παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή, κυρία Χιγκύρη, σηματοδοτεί την ευαισθησία και το ενδιαφέρον σας για το πολιτιστικό δίδυμο Κρήτης και Κύπρου, τα δύο νησιά στα οποία οι παράλληλοι πολιτισμοί χρονολογούνται από τα βάθη των αιώνων. Η Μινωική, η Ρωμαϊκή, η Ενετική, Κρήτη και Κύπρος αποτέλεσαν αιστείες μεγάλων πολιτισμών, διατηρώντας πάντα το ενιαίο πνεύμα όλων των πατρίδων του ελληνισμού. Στην Κρήτη και την Κύπρο, τονίζει ο Κώστας Ουράνης, ανταμώνουν οι καθαρές πνοές της Μεσογείου, οι θερμές πνοές της Αφρικής και οι ειδονικές άβρες της Ιωνίας. Και ο συγγερασμός τους, τα λέγαμε εμείς, είναι κάνει την Κύπρο να γίνεται Κρήτη και την Κρήτη να γίνεται Κύπρος. Στο ίδιο πνεύμα, ο μεγάλος κριτικός στοχαστής και συγγραφέας Παντελής Πρεβελάκης συντεριάζει το γνωστό σε όλους μας βιβλίο του «Παντέλη Κρήτη» με το άρθρο του, με ένα άρθρο του γραμμένο αμέσως μετά την τουρκική εισβολή με τίτλο «Παντέλη Κύπρος», επισημένοντας πως η Κρήτη και η Κύπρος υπήρξαν φαινομενικά μήλων της έρευνας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά οι νησίες για την κυριαρχία των δύο ελληνικών νησιών που έχουν τη δυσβάσταχτη μοίρα να βρίσκονται ανάμεσα σε τρεις υπήρους υπήρξαν περισσότεροι από δυο. Όμως, τόσο η Κρήτη όσο και η Κύπρος, προτού να είναι φρούριο ή πολεμικό νησί ή αεροπλανοφόρο, υπήρξαν ενδιεκτήματα ανθρώπων που στη διαδρομή των αιώνων δημιούργησαν επάνιους πολιτισμούς. Για τούτους μαρτυρούν ναοί, θέατρα, αγάλματα, εκκλησιές, εικονοστάσια, εικονίσματα, χωρίς να λογαριάσουμε τα απειράριθμα προϊόντα του καθημερινού μόχθου και της ταπεινής χειροτεχνίας, τέλος της παράθεσης. Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, θα λέγαμε πως τα δύο αδελφά νησιά, οι δύο αδελφοί λαοί, έζησαν και πορεύτηκαν από τα βάθη των αιώνων με την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκεία και προφανώς τα ίδια πνευματικά και ιστορικά αποθέματα του ελληνισμού. Αυτή η σχέση με το πολιτισμικό κεφάλαιο των δύο νησιών είναι μια παράμετρο στην οποία κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει αν αμφισβητεί την κοινή πορεία και τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία των δύο λαών. Ιστορικά, η παράλληλη πορεία των δύο νησιών στη διαδρομή των αιώνων παρουσιάζει μια εκπληκτική αναλογία. Οι διαπιστωμένες σχέσεις του Μινωικού και του Κυπριακού πολιτισμού χρονολογούνται από τους νεολιθικούς χρόνους. Οι εμπορικές σχέσεις από την περίοδο του Χαλκού ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ των δύο αδελφών νησιών και την αμοιβαία ανταλλαγή όχι μόνο προϊόντων αλλά αντιλήψεων θρησκευτικών ιδεών και
και άλλων πολιτισμικών αγαθών. Η σκαπάνη των αρχαιολόγων έφερε στην επιφάνεια δεκάδες και εκατοντάδες αξιόλογα εμβλήματα μινωικής τέχνης και στις δυο πλευρές. Οι τείχες των αδερφών νησιών είναι παράλληλες κυρίως κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, μια περίοδο βαθιάς ειρήνης και ευημερίας. Μια εικόνα που ανέτρεψε όμως η εμφάνιση του Ισλαμισμού και σημάδεψε ακριβά τη ζωή και τον πολιτισμό τους. Όμως τα δυο νησιά κατάφεραν να διασώσουν την ελληνική συνείδηση, την ορθοδοξία και τις παραδόσεις τους, έτσι ώστε η μακρόχρονη αραβική κατοχή να μην αλλοιώσει τον αυθεντικό μας θρησκευτικό χαρακτήρα Κρητών και Κυπρίων. Ωστόσο, η κένια γεωγραφική θέση των νησιών στο κέντρο θαλάσσιων διαδρομών από Ανατολή σε Δύση τα κατέστησε μήλο της Εύρους. Στη δίγη δραματικών εξελίξεων βρέθηκαν και οι δύο αδελφές νήσοι. Πρώτα η Κύπρος και ύστερα η Κρήτη περίληφθαν στα χέρια των Φράνων. Αλλά και στη νέα περίοδο της Φραγκοκρατίας οι σχέσεις των δύο νησιών εξακολούθησαν να είναι στενές κυρίως στο εμπόλιο και στην αυσιπλογία. Ακολούθησε η τουρκική κατάκτηση. Η Κύπρος έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1571, 100 χρόνια πριν από την άρρωση της Κρήτης. Μετά την άρρωση της Κύπρου, πολλοί Κύπροι εγκατέλειψαν το νησί τους και αναζήτησαν καταφύγιο στην Κρήτη. Τα σημερινά οικογενειακά ονόματα Κυπράκης, Κυπριώτης, Κυπριωτάκης, Κυπρέος στην Κρήτη ανάγουν την καταγωγή τους σε αυτήν την ταραχώδη εποχή. Πηγή Θεοχάρης Δεοτοράκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατά την περίοδο της Φωκαρπίας, οι συνδίκες ζωής και τα στα δύο νησιά είναι παράλληλες ως τη Μεγάλη Εθνική Επανάσταση του 1821. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η θρησκευτική και εκκλησιαστική ζωή. Τότε λόγοι Κρήτες, ιεράρχες και μοναχοί υπηρέτησαν την Εκκλησία της Κύπρου και ανισόρροπους. Η συμπόρευση των δύο λαών με πυλώνες στήριξη στην Ορθοδοξία, τη γλώσσα και τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μαρτυρούν το αδιάψεστο της αδελφικής παράλληλης πορείας τους ανά τους αιώνες. Ταυτόσημη όμως πορεία αφορά το γλωσσικό χώρο, δίνοντας απόλυτο περιεχόμενο στο λόγο του ποιητή, τη γλώσσα μας έδωσαν ελληνική στις δύο χώρες. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο συγχρονισμού και παράλληλης, όχι μόνο πορείας, αλλά και πτήσης ή δημιουργίας των δύο νήσων, είναι εκείνο της βυζαντινής τέχνης και της εκκλησιαστικής ζωγραφικής. Η κριτική σχολή ζωγραφικής των αρχών του 16ου αιώνα είχε την επίδρασή της και στην κυπριακή ζωγραφική. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε τον κριτικό ζωγράφο του 18ου αιώνα Ιωάννη Κορνάρο, ο οποίος εργάστηκε για πολλά χρόνια στην Κύπρο και ίδρυσε τη δική του ξεχωριστή σχολή με επώνυμους μαθητές κάτω από την επίβλεψή του. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η εικόνα της Αγίας Παρασκευής στο ομόνιμο παρεκκλήσι της Λευκωσίας, για όσους από εσάς γνωρίζουν, όπου υπάρχει επιγραφή μέσα σε εισαγωγικά ιζωγράφου Χίλ μαθητών Κορνάρου 1806 και πάλι πηγή Θεοχάρης Δετοράκης. Όπως προαναφέραμε, τα δύο μεγάλα νησιά, η Κρήτη και η Κύπρος, ακολούθησαν επίσης μια παράλληλη πορεία στον χώρο της γλώσσας που έφερε τους δύο λαούς πολύ κοντά. Τούτο διαπιστώνει με ευκολία ο κριτικός που πηγαίνει στην Κύπρο και ο Κύπριος που επισκέπτεται την Αράβα και την Κρήτη. Οι γλωσσικές σχέσεις Κρήτης και Κύπρου είναι πανάρχες και επιβεβαιώνουν τη συμπόρευση και την αδελφικότητα των δύο λαών ανά τους αιώνες. Τεκμήρια της κοινής πορείας των δύο νησιών αποτελούν οι παραδόσεις Κρήτη, τα τραγούδια, τα τοπονύμια και άλλα που αποτυπώθηκαν στην ιστορική μνήμη τους και κόσμησαν το ανεξάρτητο κεφάλαιο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα κριτικά και τα κυπριακά τραγούδια κυρίαρχη μορφή, για παράδειγμα, αναφέρω το Βασίλειο Διγενεία Κλήτα. Και στα δύο νησιά τα τραγούδια έχουν κοινά θεματικά μοτίβα. Η πάλι του Διγενή και του Κάβουρα ή του Φιδιού ή η πάλι του Διγενή με το Χάρολα. Στην κυπριακή παράδοση της πάλης του Διγενή με το Χάρολα, ο ήρωας ψυχομαχεί και διηγείται τα κατορθώματά του στα παλικάρια του. Σε άλλη παραλλαγή, ανάλογη με εκείνη της Κρήτης, στο ψυχομαχητό του ήρωα περιγράφεται η σωματική ρόμη και οι γιγάντιες δυνάμεις του Διγενή. Ο Διγενής ψυχομαχεί, το ξέρουμε όλοι, και η γη στον τρομάζει ή ο Διγενής ψυχομαχεί στον κόσμο αγρικέ.
στην αναγεννησιακή λογοτεχνία της Κρήτης και της Κύπρου η διάκριση του Βιτσέντη Κορνάρου για τον Κυπριλίμο του Αρχοντόπουλου της Κύπρου στο μεγαλειώδες κονταροχτύπητο του Ερωτοκρήτου είναι ενδεικτικό της όσμωσης της παράλληλης λογοτεχνικής δημιουργίας. Και αναφέρω ένα απόσπασμα μικρό, κοίτανε το Ριγόπουλο της Κύπρος ο Πετρίτης, κύλαμε ο Σλάνι Αυγερινός και φαίνει από Σπερίτης. Κυπρίδημος εκράζετο, πολύ τον εγνωρίζα και όλων του τα καμώματα, όλων του τα καμώματα από μακριά εγνωρίζα. Ενδεικτικό επίσης είναι ότι στην πρώτη έκδοση της Ροφίλης του Χορτάτσι, που έγινε το 1648, επιμελήθηκε αυτή την έκδοση, την επιμελήθηκε ο Κύπριος ιερέας Ματθαίος Τσιγάδας. Η παράλληλη ιστορική διαδρομή των δύο νησιών, της Κρήτης και της Κύπρου, συνεχίστηκε ως το 1878, όταν η μεν Κρήτη αρνήθηκε με λύνει αγγλικό προτεκτοράτο, εμένοντας στο πάλιο έτοιμα της απαλλαγής από τον τουρκικό ζυγό και της ένωσής της με την Ελλάδα, είδε Κύπρος με τη συνθήκη του Βερολίνου, την ίδια χρονολογία, παραπορήθηκε στην Αγγλία, Ο χρόνος και η μετέπειτα περιπέτειες της Κύπρου μέχρι και την τουρκική εισβολή δικαίωσαν την επιλογή των Κρητών. Όμως, παρά τους διαφορετικούς ιστορικούς δρόμους, που τις περισσότερες φορές επιλέγουν οι ισχυροί της γης και ερήμοι των λαών, η ψυχική, η πνευματική, η γλωσσική και η πολιτιστική συγγένεια των δύο νησιών είναι πάντα ζωντανή. Εκδηλώθηκε με τη συμμετοχή των Κυπρίων στους ελληνικούς αγώνες της Κρήτης και ανταποδόθηκε με τη συμμετοχή Κρητών στους ελληνικούς αγώνες της Κύπρου. Μια σειρά από νεοδημοτικά τραγούδια και κριτικές μαρινάδες μαρτυρούν το λόγο του λόγου του αλήθειας. Αναφέρω ένα ριζίκτο που χρονολογείται στη δεκαετία του 50 που λέει «Ούλες οι χώρες χαίρονται κι ούλες καλή καρδιά του η Κύπρος η Βαλιόμηρη στέκει αποσφαλισμένη». Ένα άλλο απόσπασμα από ένα νέο κριτικό δημοτικό: «Να μου νιώσω να μπορώ να αναπιάσω το ζουφέκι, να τρέξω στην Κύπρο μας, που σκλαβωμένη στέκει, η Κρήτη μας βασίλισσα, η Κύπρος Ριγοπούλα». Και μια πρόσφατη κριτική μαντινάδα: «Κύπρος, η Κρήτη σ' αγαπάει και αμνώνεις το όνομά σου και αγκαλιαστεί κι άλλη φορά θα είναι ξανά κοντά σου». Το ζευγαρόν αυτό με την μαντινάδα που ανέφερε ο κύριος Σοχαμού προηγουμένως, τον Γιώργο Περάκη, πώς το είπατε. Τη μαντινάδα μου. Κλείνοντας, θα λέγαμε πως η κοινή πολιτισμική κληρονομιά που φέρνουν στην παράδοσή τους στα δυο νησιά συνδέεται με τους ίδιους καλοκούς καιρούς της ιστορίας τους, αλλά και με την ίδια πάντα αγωνιστικότητα και το ίδιο πρόθαλμα, δηλαδή την ελευθερία. Τελειώνω με ένα υπέροχο απόσπασμα από το Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλο, αρχή της παράθεσης. Όταν η Κύπρος γίνεται Κρήτη, ο Δίας ο Κρυταγενής, ο Γιούχτας, έρχεται να πιάσει το χέρι της Αφροδίτης. Κύπρος και Κρήτη, δύο παράλληλες μοίρες. Όσο σπουδάζει ο φιλέρευνος τα περιστατικά των δύο νησιών, τόσο τα φέρνει σημά το ένα στάλο στο στοχασμό του. Και αντίκριτους να στέκει το ακατάλληλο ένιωμα η Ανατολή. Βαθιά μελαχρινή και οι δυο λαοί και τα μαύρα τους μάτια γυαλίζουν και αστράφτουν και αγαπούν την αγάπη και το φίλιωμα και σαν λάχη να τους πολεμήσεις, σαν τη χτυπούν και σαν τη πολεμούν. Τέλος της παράθεσης. Κυρίες και κύριοι, θα στεκόμαστε πάντα γεμάτη θαυμασμού, έκσταση και αγάπη για τούτα τα δυο νησιά της Μεγάλης Ελλάδας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυροδητή. Πραγματικά ήταν ολοκληρωμένη η παρουσίαση που μας έκανε και πολύ σύντομη. Είναι πολύ δύσκολο να αναφερθεί στην ιστορία, στη σχέση, στον πολιτισμό, σε όλα αυτά που ενώνουν τα δυο νησιά και να είσαι τόσο ουσιαστικός και στο επίκεντρο των πραγματικών σχέσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η τελετή της αδελφοποίησης, η υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης με άνω στη σκηνή. Να σας πω ότι μην ξεχνάτε...
είναι ευχάριστο γεγονός να σμίγουν αδέρφια που τα συνδέουν δεσμοί αίματος αλλά και πνεύματος. Το όμεμον, το ομόγλωσσον και το ομόθρησκον. Κουβαλάτε κι εσείς τα κύτταρά σας τις ίδιες προγονικές αρετές, την ίδια ψυχική μεγαλοσύνη, τη λεβεδιά, την οξύνια, την ευστροφία, την πληθωρικότητα, το δυναμισμό και το σφρίγος που χαρακτηρίζουν όσους γεννήθηκαν στις αγωγές της Κρήτης και της Κύπρου. Είναι λυτή η τόπη μας, τα δυο μας τα νησιά, η Κρήτη και η Κύπρος μας, σμιλεμένα από τους αέριδες και τα πελασγίσκια κύματα. Αγκάλιασαν με στοργή τους ανθρώπους, προσφέροντάς τους καταφύγιο, ζωή, πολιτισμό. Βασική αρχή της σημερινής αδελφοποίησης μας, λοιπόν, είναι σαφώς η κοινή ιστορική μνήμη, ο κοινός αγώνας των προγόνων μας για ελευθερία, ανεξαρτησία, ειρήνη, αξιοπρέπεια, αλληλοκατανόηση. Πανανθρώπινες αξίες του κοινού μας ελληνικού πολιτισμού, αλλά και βασικές καταστατικές αρχές του Λυκείου των Ελληνίδων. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να έρθει σύντομα η μέρα εκείνη που θα επιστρέψετε, αδέλφια μας, από την Αμόχωστο στην πόλη σας, να της δώσετε ξανά ζωή, να μυρίσετε ξανά τα αρώματα της γης σας, να γευτείτε τη δροσιά από τις ακρογιαλιές και το πέλαγό σας και εμείς να μπορέσουμε να θαυμάσουμε μαζί ζωντανή τη θρηλυκή ομορφιά της ιδιαίτερης σας πατρίδας. Θέλω για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρότασής μας για αδελφοποίηση των λυκείων μας, για την παρουσία τόσων μελών σας αυτή τη σημαντική για όλους μας ημέρα και να σας διαβεβαιώσω ότι κάθε φορά που θα βρίσκεστε από εδώ και στο εξής στον Άγιο Νικόλαο δεν θα πρέπει να νιώθετε πλέον σαν επισκέπτες αλλά σαν πολίτες αυτού του τόπου, αφού με την υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης πιστοποιείται η αδελφική σχέση των μελών, το Λυκείο των Ελληνίδων, Αγίου Νικολάου και Αμοχώστου. Και μετά να αντιφωνήσω. Να το κάνω. Τώρα πια είμαστε και επίσημα αδέρφια. Θεωρώ ότι έχουμε την υποχρέωση να γνωρίσουμε την ιστορία ο ένας του άλλου καλύτερα. Και ο καλύτερος τρόπος για να σας πούμε τη δική μας ιστορία είναι ένα δώρο που σας φέραμε από την Κύπρο. Πρέπει να το δείξω. Είναι ένα αντίγραφο του πρώτου τετραδίου του Λυκείου Ελληνίων Αμοχώστου που το βρήκε ένας Τουρκοκύπριος ανάμεσα σε πολλά πεταμένα πράγματα στο εγκαταλειμμένο κτίριο του Λυκείου στην κατεχόμενη Αμόχωστο μετά την προσφυγιά. Είναι ερημωμένο σήμερα. Κάποιος Τουρκοκύπριος που πληρώθηκε γι' αυτό πήγε και του είπαν ό,τι βρεις, αν βρεις, φέρε μας. Και τους έφερε τρία βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Λυκείου που είχαν και βιβλιοθήκη και αυτό το τετράδιο που ο ίδιος δεν κατάλαβε τι ήταν αλλά για μας είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό το τετράδιο, αυτός ο Τουρκοκύπριος το χάρισε στην πρόεδρο μας, κυρία Κλέρη Αγγελίδου, που με τη σειρά της φρόντισε να ανατυπωθεί ακριβώς όπως διασώθηκε σε αρκετά αντίκτυπα. Το βλέπετε που είναι στη μορφή εκείνη ακριβώς όπως βρέθηκε αυτό το τετράδιο. Αυτό το τετράδιο αποτελεί μια ιστορική μαρτυρία, ένα πολύτιμο κλείδι. Σε αυτό το τετράδιο είναι γραμμένα
τα πρώτα ιδρυτικά μέλη, οι πρώτες συνελεύσεις, οι πρώτες συνεδρίες και σημαντικές αποφάσεις. Χαρακτηριστικό είναι το τηλεγράφημα που εστάλει στις 9 Δεκάτου του 1930 στον τότε Άγγλο Υφυπουργό Απικιών για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα στις σελίδες 36 και 37. Το πέρασαν από συνεδρία της Επιτροπής τους. Ήταν όπως ήταν καρφιτσωμένο η απόδειξη που πλήρωσαν το τηλεγραφείο και γράφει αυτό το τηλεγράφημα. Εντιμώτατον Υφυπουργών Απικιών Λευκωσία, το Λύκειο Ελληνίδων Αμοχώστου με τα σωρεωτέρας και γλυκυτέρας ελπίδας χαιρετίζει η μετέρα άφηξη. Απερχόμενος της Κύπρου εντιμότατε, διαλαλήσατε εις την Αγγλική κυβέρνηση και την απέραντον αυτοκρατορία σας ότι οι Ελληνίδες της Κύπρου ένα και μόνο διακαεί και αναλύω των πόθων έχουν. Την Ένωση της Κύπρου με τον Δημητρός Ελλάδος. Υπογραφή. Υπογραφή Μαρία Ιωάννου, Πρόεδρος Λυκείου Ελληνίδων Αμοχώστου. 1930. Και δεν υπάρχει το ποιες άλλες είδα στο Προεδρείο, δεν υπάρχουν τα όνομα. Αυτά που είναι ηλικιάδες, όλοι τι σημαντικό είναι τα αρχεία και το γραφικά όταν τα γράφουμε. Τώρα, δεν είχα προετοιμαστεί, αλλά για να σας πω ότι ήταν μεγάλη οικογένεια. Πρώτο μέλος, μας είχε πει τότε η κυρία Κλέρη, είχε γραφτεί η κυρία Δημάρχου τότε, του κυρίου Μαρή, τώρα το μικρό της το ξέχασα, η κυρία Εφιακή. Είναι μέσα. Το πρώτο μέλος. Ήταν δικαστής Εφιακή. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω έχω γράψει το ιστορικό της ίδρυσης του. Δεν ξέρω αν σας κουράσω να το διαβάσω. Είναι... Λοιπόν, η Μαρία Πή Ιωάννου, η οποία ήταν φίλη με την Καλλιόπισσα στην Παρέν, ίδρυσε το Λύκειο Ελληνίδων στην Αμόχωστο και μαζί με τον σύζυγο της Παναγιώτη Ιωάννου, που ήταν πλούσιος έμπορος με πολύ καλλιεργημένη ψυχή, έδωσαν τεράστια υλική βοήθεια χτίζοντας το καλυμάρμαρο κτίριο του Λυκείου που το πρόσφερα στην πόλη ένα στολίδι ελληνικής αρχιτεκτονικής. Και είπαμε ότι είναι ερημωμένο. Αλλά στέκει. Γίνεται κατανοητό γιατί διατηρείται το όνομα, το ιστορικό όνομα Λύκειο Ελληνίδων Αμοχώστου, που καλύπτει όλα τα παραρτήματα της Ομοσπονδίας. Θα παραλείψω το ιστορικό της ίδρυσης και κάποιες λεπτομέρειες και θα πω ότι και εσάς σας φέραμε ακόμα ένα δώρο, που είναι το ίδιο που διάβασα προηγουμένως, θα το παραλείψω. Με το καραβάκι του Φίλιππου του Ιαπάνιου που ελπίζουμε αρμανίζοντας να μας πάρει στην απόφαση. Θα το ξαναδιαβάσω γιατί μου αρέσει. Με φίλο από τη Λεμονιά μας, Ιαπανή, καραβάκι αμοχριστιανό, σας μεταφέρει την αγάπη μας και την εσχογολιά της πόλης μας. Θεωρώ ότι αυτό το πρώτο τετράδιο του Λυκείου
καλυφθείτε να πάμε στο δωρό. Βεβαίως. Στο δώρο ενθύμιο της αδελφοποίησής μας επιλέξαμε ένα αντίγραφο του δίσκου της Φεστού. Είναι ένα εμβληματικό μνημείο του μινωικού μας πολιτισμού. Ξέρουμε όλοι ότι η θεμέλιο του μινωικού πολιτισμού ήταν η γυναίκα. Ο δίσκος αυτός θεωρείται το αρχαιότερο τυπογραφικό μνημείο. Είναι σε ιερογλυφική γραφή, δεν έχουν αναγνωστεί ακόμα, δεν έχει αναγνωστεί πλήρως, όμως έχουν διαβάσει αποσπασματικά κάποιες λέξεις, πιθανώς. Μία από αυτές τις λέξεις είναι η λέξη «άκα» που σημαίνει μητέρα. Έτσι σκεφτήκαμε, σαν Λύκειο Ελληνίδο, σαν γυναικείο σωματείο, να σας προσφέρουμε αυτό το σημαντικό για όλο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μινωικό μνημείο, για να υπογραμμίσουμε ακόμα μια φορά με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της γυναίκας και το ρόλο της στην ανάπτυξη του πολιτισμού και την πρόοδο της ανθρωπότητας. Το σκόμαστε ότι όταν έρθετε στην Κύπρο και μπορέσουμε να το πάρουμε στο πραγματικό κτίριο του Λυκείου Ελληνικού. Το ευχόμαστε όλοι από καρδιά. Θα σας διαβάσω το πρωτόκολλο της αδελφοποίησης. Σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2018, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου και η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Αμοχώς του Κύπρου, παράρτημα ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου, εκπροσωπώντας τα διοικητικά μας συμβούλια, συνυπογράφουμε το παρόν πρωτόκολλο αδελφοποίησης των δύο Λυκείων, με στόχο την ενδυνάμωση των ιστορικών δεσμών που ενώνουν τις δύο ελληνικές πατρίδες και το σχέσεων φιλίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών μας για την προαγωγή των καταστατικών σκοπών και ιδεών του Λυκείου των Ελληνίδων και των πανανθρώπινων αξιών του κοινού μας ελληνικού πολιτισμού. Άγιος Νικόλαος, 28 Σεπτεμβρίου 2018, η Πρόεδρε, τα ονόματα των Πρόεδρων. Τώρα και θα συγκινήσω στα... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και όλους όσους στήριξαν.
την προσπάθεια αυτή, το διήμερο και την αποψινή εκδήλωση του Δημήτρη Νικολάου, την τουρκική κοινότητα, τους φορείς και βεβαίως όλους τους ιδιώτες και όλους τους επιχειρηματίες που στήριξαν την προσπάθεια για τον εορτασμό των 10 χρόνων και την αποψινή αδελφοποίηση. Και θυμίζω ότι αύριο στις 6 στο ξενοδοχείο την Αβέλο υπάρχει μουσικοπορευτική παράσταση Τρίγος Κοινός Κίνος. Stop it.